Εκτός ελέγχου βγήκε η κατάσταση στο Ντόνετσκ της Ουκρανίας από τις αιματηρές συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών. Σύμφωνα με τις αρχές, δύο διαδηλωτές σκοτώθηκαν, τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι 50 φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Τα επεισόδια ξέσπασαν στην κεντρική πλατεία Λένιν μεταξύ φιλορώσων κατοίκων που είχαν βγει στους δρόμους, κρατούσαν ρωσικές σημαίες και φώναζαν συνθήματα υπέρ του Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλων πολιτών που αντιτίθενται στην απόσχηση της Κρυμαίας από την Ουκρανία. Οι αστυνομικές δυνάμεις που είχαν παραταχθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες διαδηλωτών αποθήθηκαν από το πλήθος με αποτέλεσμα να αρχίσουν ξυλοδαρμοί και ρήψεις Μολότοφ. Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν πως ο ένας από τους νεκρούς είναι ένας 22χρονος άνδρας που μαχαιρώθηκε στη μέση του δρόμου και ανήκε στην ομάδα των Ουκρανών φιλοευρωπαϊστών.